Ρεσκιά και με την ανακοίνωση των νέων μέτρων που θα ισχύουν και αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να παρευρίσκονται σε αυτά τα γεγονότα. Και ουσιαστικά υπάρχει μία δυσαρέσκεια από πλευράς των ιδιοκτητών αυτών των χώρων εστίασης. Πάμε να μιλήσουμε με τον Φάνο Λεβέντη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής. Κύριε Λεβέντη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, περιμένατε πέραν των 350 ατόμων. Να πω ότι η αντίδραση δεν είναι πλέον μόνο από εμάς, αλλά είναι και από αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει τις κρατήσεις τους για τις δικές τους εκδηλώσεις. Είτε αυτοί ήταν γάμοι, ιδιαίτερα γάμοι, βαφτίσεις, ναι, και άλλες. Ναι. Να πω ότι η δική μας εισήγηση ήταν, όπως εδώ και μέρες να λειτουργούσε η βιομηχανία αυτή των δεξιώσεων, με ένα αριθμό που να έφτανε και τα 500 άτομα, και στις 20 του Αυγούστου να είχαν ελευθερωθεί εντελώς. Δυστυχώς, αυτό το οποίο έχει προταθεί χθες και το ακούσαμε, έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση. Ο κόσμος τρέχει πραγματικά και δεν ξέρει τι θα κάνει, και από την πλευρά των επιχειρηματιών και από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν κρατήσει για το γάμο τους. Γιατί εάν το Υπουργείο λέει σήμερα ότι η ανακοίνωση που είχαν βγάλει παλαιότερα, που αναφερόταν ότι από την 1η του Σεπτέμβρη ελευθερώνονται όλα και τα φεστιβάλ και οι συναυλίες αλλά και οι δεξιώσεις, εάν δεν κατάλαβε καλά ολόκληρη η Κύπρος, τότε το πρόβλημα δεν το έχει ολόκληρη η Κύπρος, αλλά ενδεχομένως να έπασχε η ανακοίνωση. Ναι, το εξήγησαν ότι υπάρχει αναθεώρηση σε ό,τι αφορά ναι, τις συναυλίες, την εξαγωγή συναυλίων, ναι, και τέτοιων εκδηλώσεων μεγάλων. Με αυτά τα πράγματα, κύριε Σοκράτους, δεν μπορεί να παίζει κανένας. Η ανακοίνωση όπως είχε εκδοθεί άφησε να νοηθεί ότι ο κόσμος μπορούσε να διεξάγει τις εκδηλώσεις του από την 1η του Σεπτέμβρη. Ναι. Άλλοι εκδώσανε τα προσκλητήρια τους, χιλιάδες προσκλητήρια. Κρατήσανε τις αίθουσες ξανά, αφού τις είχαν ακυρώσει προηγουμένως. Ναι. Επιχειρηματίες που κάνουν συναυλίες κράτησαν τους καλλιτέχνες. Επιχειρηματίες που διοργανώνουν φεστιβάλ έχουν κρατήσει ξενοδοχεία, έχουν κρατήσει καλλιτέχνες, έχουν γίνει προγραμματισμοί. Δεν μπορεί να παίζει οποιοδήποτε δημόσιος υπάλληλος, είναι αυτός ο οποίος κάθεται πίσω από το γραφείο, να παίζει με αυτόν τον τρόπο, με τη λογική των ανθρώπων. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο και περιμένω, έχω ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το λέω και δημόσια και περιμένω την ανταπόκριση, για να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους επιτέλους. Mm-hmm. Άρα για σας δεν είναι μόνο θέμα αποζημιώσεων, π.χ. να συμπεριληφθείτε εκ νέου μέσα σε ένα σχέδιο που να αφορά την αναστολή των εργασιών του δικού σας του κλάδου και του τομέα. Είναι ευρύτερη η αντίδραση, γιατί από ό,τι φαίνεται έγιναν έξοδα για αυτές τις εκδηλώσεις και αφορούν και τα άτομα τα οποία έρχονται ως πελάτες κοντά σας για να μπορέσουν να δεξιωθούν τον κόσμο τους. Κύριε Σοκράτους, για κάθε μέτρο το οποίο σήμερα, με την εικόνα την επιδημιολογική που έχουμε, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, για κάθε μέτρο σήμερα που η κυβέρνηση ανακοινώνει και είναι εναντίον αυτής της λογικής που εμείς ισχυριζόμαστε, θα πρέπει σίγουρα να συνοδεύεται και με αποζημιώσεις και με οικονομική στήριξη προς τους επιχειρηματίες, αποζημιώσεις προς τον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί η ανακοίνωση την οποία διαβάζω και ξαναδιαβάζω να λέει ότι δεν πρέπει να διοργανώνονται εκδηλώσεις πέραν από αυτά τα άτομα για να μην έχουμε επιδείνωση της κατάστασης. Μάλιστα. Ποιος έχει διδάξει ελληνικά σε αυτούς τους ανθρώπους? Επιδείνωση προέρχεται όταν έχεις μία κατάσταση ήδη σε εξέλιξη και επιχειρείς με τα μέτρα σου να μην την επιδεινώσεις. Mm-hmm. Σήμερα η κοινωνία της Κύπρου εδώ και μήνες έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα με πολύ μεγάλες θυσίες και έχουμε μηδενικά κρούσματα. Τα μηδενικά κρούσματα δεν προήλθαν έτσι μέσα σε μία μέρα. Μεγάλες θυσίες με ό,τι κόστος αυτό είχε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Mm. Άρα το βάρος το έχει σήμερα μόνο η κυβέρνηση, μόνο οι αρμόδιοι φορείς να φροντίσουν ώστε κανένας επισκέπτης στη χώρα μας να μην βγαίνει από το αεροδρόμιο και να κυκλοφορήσει στην κοινότητα εάν δεν έχει διαγνωστεί αρνητικός. Διαφορετικά, αυτό το οποίο ακούμε. Εννοείται να κάνουν τεστ σε όλους τους επιβάτες που φτάνουν Κύπρο. Μα και βέβαια, διότι εισέρχονται σε μία Ξέρετε χώρα. Ξέρετε τι κόστος είναι αυτό?
Δεν έχει σημασία. Το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο εάν έχουμε αναζωπήρωση η οποία δεν θα οφείλεται και σε εμάς. Ναι. Αυτό το πρόβλημα δυστυχώς το έχει δημιουργήσει και η Ελλάδα από μόνη της και σήμερα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, θα έλεγα, και θα τρέχει να μαζεύει τα λάθη τα οποία έχει κάνει. Και εμείς από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρη η πολιτική μας. Από τη μια επιχειρούμε να μηδενίσουμε τα κρούσματα και από την άλλη δεν θα επιτρέπουμε σε κανένα θετικό κρούσμα να εισέρχεται στη χώρα. Και το είχαμε τονίσει από την αρχή ότι δεν μπορούμε υπάρχει... να τα αντέξουμε όμως αυτό οικονομικά, κύριε Λεβέντη, τώρα να γίνονται τεστ σε όλους τους επιβάτες. Σε όλους τους επιβάτες τώρα, πώς να γίνεται τεστ για όλους? Αυτή είναι αντιλαμβάνεστε μικρότερη... τι λέτε. Κύριε Σοκράτη, εγώ μαζί σας. Περιμένετε, για να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Μαζί σας το θέμα που βάλετε και πολύ ορθά το βάζετε, ότι θα καταστραφούν επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή, θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος που έκαναν έξοδα και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, όμως, δεν είναι εφικτό να γίνεται σε όλους. Θα ήταν ιδανικό, ναι. Με τα δημόσια οικονομικά αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να γίνεται σε όλους κάθε ένας επιβάτης που θα φτάνει εδώ αυτόν τον τεστ της COVID-19. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ούτως ή άλλως από κάποιες χώρες ήδη απαιτούμε να το φέρνουν και μαζί τους. Από χώρες οι οποίες βρίσκονται, έχουν επιδημιολογικά στοιχεία που είναι ανησυχητικά όμως. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η μικρότερη δαπάνη σε αυτή την κρίση είναι το διαγνωστικό τεστ. Ναι. Μείνετε ένα λεπτό, κύριε Λεβέντη, μείνετε λίγο. Δόκτωρ Μαρία Κολλιού, επίκουρη καθηγήτρια επιδημιολογικής και λοιμοξιολογίας, μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, να συζητήσουμε λίγο. Κυρία Κολλιού, καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν,